Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, χαιρετίζω το πρώτο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού στα πανέμορφα Χανιά. Η Κρήτη συνολικά ήταν, όπως πάντα, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εξαιρετικής τουριστικής χρονιάς του 2022 και αναμένουμε βέβαια το ίδιο και για το 2023, που όλα δείχνουν ότι θα είναι μια κορυφαία χρονιά για τον τουρισμό της πατρίδας μας. Πριν όμως προχωρήσω, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τις Δημοτικές Αρχές, τον Δήμαρχο κύριο Σημαντηράκη και φυσικά τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κύριο Ψαροδάκη για τη θαυμάσια αυτή πρωτοβουλία, αλλά και για τον εμπνευσμένο τίτλο 260 Kilometers Memories, δηλαδή ανάδειξη της εμβληματικής Κρήτης από άκρη σε άκρη, πέρα από τα διεθνούς φήμης τοπόσημα και αυθεντικές εμπειρίες που θα γίνουν αξέχαστες αναμνήσεις και θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Πραγματικά πολύ εύστοχος τίτλος, συγχαρητήρια. Φίλες και φίλοι, η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για τη διεθνή τουριστική κοινότητα, αλλά και για το σύγχρονο ανήσυχο ταξιδιώτη, όπως διαμορφώθηκε και μετά από την εποχή COVID. Ο επισκέπτης, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες που έχουμε στο ΝΕΟΤ, αναζητά εμπειρίες μακριά συνήθως από τα πλήθη, κοντά στη φύση, κοντά στον αυθεντικό τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων, και εδώ θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Δεν αναζητά απλά εμπειρίες ντόπιας γαστρονομίας, τοπικού πολιτισμού, ψυχοσωματικής ευεξίας ή αγροτουρισμού, όλα αυτά δηλαδή που ορίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό και προωθούνται από τον ανταγωνισμό μας, αλλά ζητά και έξω από την πεπατημένη και πέρα από αυτό, θέλει την αναπάντηχη περιπέτεια, θέλει την πρωτόγνωρη μοναδική αίσθηση, όπως παραδείγματος χάρη ο θρυλικός κριτικός γάμος ή το μονοπάτι αστροπαρατήρησης στην Κεραμιά που τόσο εύστοχα αναδεικνύεται στο φεστιβάλ σας και τόσα άλλα. Θέλει ο επισκέπτης δηλαδή να βαδίσει σε απάτητα τοπία, πρωτόγνωρα, να συναντήσει πρόσωπα δηλαδή και τόπους που δεν θα μπορούσε να τα βρει στο Facebook ή γενικότερα στα social media. Η μοναδικότητα λοιπόν, η αυθεντικότητα, αυτό που δεν αντιγράφεται αλλά μόνο το ζεις, είναι το ζητούμενο και η Κρήτη το προσφέρει απλόχερα. Το λέει άλλωστε και η καμπάνια σας. Crete, sense the authentic. Κυρίες και κύριοι, την αναγκαιότητα του εναλλακτικού τουρισμού δεν την υπαγορεύει μόνο η διεθνή στάση, αλλά κυρίως η εθνική τουριστική στρατηγική. Εναλλακτικός τουρισμός σημαίνει πάνω απ' όλα βιώσιμος τουρισμός, αηφόρος τουρισμός, δράσεις ήπιας έντασης που σέβονται το περιβάλλον, τον άνθρωπο που κατοικεί μέσα σε αυτόν, τον πολιτισμό και τον αυθεντικό χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών, τις τοπικές ταυτότητες δηλαδή. Η βιωσιμότητα λοιπόν είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε και πάλι στα Χανιά το συνέδριο Choose Greece, Choose Crete 2023 με θέμα επέκταση τουριστικής περιόδου, υπερτουρισμός και βιωσιμότητα. Με μήνυμά μου τόνισα ότι η βιωσιμότητα προϋποθέτει μεταξύ άλλων έλεγχο του υπερτουρισμού. Μια πρόκληση που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μιλάμε για ένα μέγα μπραντ της Μεσογείου για την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, την Κρήτη. Ο εναλλακτικός τουρισμός λοιπόν, λόγω των προϊόντων που περιλαμβάνει, προσφέρει διάχυση το ροό στο χώρο, πέρα από τις παραθαλάσσιες περιοχές. Γι' αυτό είναι τόσο εύστοχο το μήνυμά σας. Εναλλακτικός τουρισμός σημαίνει διάχυση των τουριστικών ροών στο χρόνο. Τουρισμός λοιπόν 365 μέρες. Ο πολιτισμός, η γαστρονομία, το city break, οι δράσεις στη φύση, ο αγροτουρισμός δεν έχουν εποχή. Να ανοίξω τώρα εδώ μια παρένθεση και να θυμίσω την εξαιρετική πρωτοβουλία του κυρίου Σταθάκη, τον δρόμο τον ιστορικό καφέ, που έφερε τον προηγούμενο Οκτώβρη στα Χανιά, στο 11ο Φόρουμ των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, και με την ευκαιρία και πάλι να δώσω συγχαρητήρια σε αυτή την πρωτοβουλία των ιστορικών καφέ, που έχει την έδρα του, εδρεύει στην Κρήτη, στα Χανιά. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση και συνεχίζω. Η επέκταση της σεζόν που επιτυχάνει τα θαυμάσια με τον εναλλακτικό τουρισμό είναι ο μόνος τρόπος να σπάσει η εποχικότητα στον κλάδο. Είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα που τόσο πολύ μας απασχολεί, ειδικότερα τα τελευταία αυτά χρόνια, σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί χωρίς εργαζόμενους άρτια κατηρτισμένους, αλλά και χωρίς καλή ποιότητα διαβίωσης, μισθών, δεν υπάρχει τουρισμός ποιοτικός.
Προσπαθούμε λοιπόν πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια να συνδέσουμε οργανικά τον τουρισμό με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή μας τομέα. Τα αυθεντικά τοπικά προϊόντα μας είναι ο εθνικός μας πλούτος και ο επισκέπτης πρέπει να τα ανακαλύψει σε όλη την αλυσίδα της τουριστικής μας βιομηχανίας. Από την χρονική διάρκεια της σεζόν εξαρτάται λοιπόν και η διάρκεια της βιωσιμότητας αυτής της σχέσης. Μόνο με τις παραπάνω προϋποθέσεις ο τουρισμός θα συμβάλλει σε μια πραγματική κοινωνική σύγκληση και συνοχή, όχι μόνο σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και ενδοπεριφερειακά. Και την προσπάθεια για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού εν προκειμένου στην Κρήτη, ο ΕΟΤ θα προωθήσει το Ηράκλειο ως έναν από τους επόμενους προορισμούς City Break, τουρισμό πόλης δηλαδή, που θα προβληθεί μέσω της καμπάνιας Greek End, μια πολύ πετυχημένη καμπάνια που από τις πρώτες μέρες έγινε viral. Ειδικά δε για την ευρύτερη περιοχή των Χανίων, ο ΕΟΤ σε συνεργασία με τη Marketing Greece ετοίμασε μια σειρά βίντεο. Θεωρώ ότι τα έχετε ήδη δει. Το πρώτο ήταν ο Νέαρ ήδη από το Μάρτιο. Πρωταγωνιστές είναι τα απάτητα βουνά της Κρήτης, τα κύματα παράδεισος για τους σέρφερς και στιγμές στην πόλη που δυναμώνουν ανθρώπινες σχέσεις και δημιουργούν ανεπανάληπτες εμπειρίες. Φίλες και φίλοι, πριν σας αφήσω, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, η οποία είναι ίσως λιγότερο προβεβλημένη. Αναφέρομαι στον θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό. Διάβαζα τα σχέδια που υπάρχουν για τη Μονή Τσαγκαρόλων. Η κριτική αναγέννηση, όπως εκφράζεται κυρίως μέσα από την αρχιτεκτονική των μοναστηριών και την αγιογραφία, αποτελεί ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο για το νησί αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Ο πολιτιστικός τουρισμός, στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται ο θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός, αποτελεί κορυφαία τάση που ενισχύεται διαρκώς. Και εμείς, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ενισχύουμε την προβολή αυτού του τομέα. Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετώ, ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι στο Δήμο και τους συμμετέχοντες και καλή βεβαίως επιτυχία στο πρώτο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού στα υπέροχα Χανιά. Και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.